Στοπ στις βίες όπως τις χαρακτηρίζουν κατά διώξη, ζητούν τέσσερις οργανώσεις της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το κυνήγι ανάμεσα στους παράνομους διακινητές και την ελληνική αστυνομία στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως από τον Ιούνιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2018, σε τροχαία ατυχήματα στους δρόμους της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης, 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 54 τραυματίστηκαν. Θεωρούν πως οι 72 αυτοί άνθρωποι δεν μπορούν να θεωρηθούν θύματα τροχαίων, αλλά θύματα ενός ανηλαιούς πολέμου που διεξάγεται ανάμεσα σε ευρωπαϊκά κράτη ενάντια στους πρόσφυγες. Αναφέρουν χαρακτηριστικά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτές τις δηλώσεις που κάνουμε. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι καταδιώξεις που γίνονται περισσότερες από αυτούς που καταδιώκουμε πλέον είναι άνθρωποι που δεν έχουν καν δίπλωμα, είναι άνθρωποι ανήλικοι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να οδηγούν αυτοί οι άνθρωποι. Το 80%, το 90% θα έλεγα αυτών των ατυχημάτων οφείλεται σε αυτό το γεγονός, σε αυτά τα γεγονότα που είπα πριν. Από τη δικιά μας πλευρά, εμείς ακολουθούμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες που υπάρχουν στις περίπτωσεις της καταδίωξης, ώστε να μην έχουμε όλα αυτά τα κρούσματα με τα ατυχήματα που υπάρχουν. Από την πλευρά μας, το έχουμε αποδείξει πολλές φορές ότι είναι ανθρώπινο. Να το κάνουμε, το κάνουμε. Από εκεί και πέρα κάνουμε τη δουλειά μας και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που δίνουμε τόσες πολλές επιτυχίες στην ελληνική αστυνομία με τα χτυπήματα στα κυκλώματα των διακινητών που έχουμε σχεδόν καθημερινά τους τελευταίους μήνες εδώ στην περιοχή μας. Οι οργανώσεις αυτές, αναφερόμενες στους θανάτους που προκλήθηκαν, μιλούν για βίες καταδιώξεις από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, χαρακτηρίζοντάς τις ως ένα ακόμα όπλο δίπλα στον φράχτη, τα στρατόπεδα και τα ναρκοπέδια. Εγώ θα έλεγα το αντίθετο, ότι οι καταδιώξεις δεν είναι καθόλου οι βίες. Όπως είπα και πριν, ακολουθούνται σε εντελώς νόμιμες δικασίες. Προσπαθούμε και από τη δικιά μας πλευρά πρώτα να είναι οι συνάδελφοί μου καλυμμένοι, να είμαστε εμείς καλυμμένοι από τον νόμο, και κοιτάζουμε και τον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί όταν καταδιώκουμε ένα αυτοκίνητο, είναι μερικοί οι οδικοί οι οποίοι πραγματικά κάνουν τέτοιους ελιγμούς που ακόμα δεν έχουμε θρηνήσει και θύματα αθώων πολιτών. Το αίτημά τους το κοινοποιούν και στην κυβέρνηση, λέγοντας πως κανένα μέσο καταστολής δεν μπορεί να σταματήσει τους ανθρώπους από την προσπάθειά τους να σώσουν τη ζωή τους ή να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Απαιτούμε από την κυβέρνηση και την ελληνική αστυνομία να σταματήσει τώρα τις θανατηφόρες καταδιώξεις σε δημόσιους δρόμους, καταλήγει η ανακοίνωσή τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι συνάδελφοί μου, και πραγματικά δείχνουν τόσο μεγάλο επαγγελματισμό και δύναμη. Και πραγματικά σταματάμε όλες αυτές τις καταδιώξεις με το καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ το λέω και το πιστεύω ότι σε μεγαλύτερο ποσοστό, το ξαναλέω, ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν πάρει καν χέρια στο τιμόνι τους, δίνουν ένα κλειδί και οδηγούν όλα αυτά τα αυτοκίνητα, και το έχουμε αποδείξει ότι έχουμε πάρα πολλές διακινήσεις με πάρα πολλοί ανήλικους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό που είπα πριν.